Με τα χέρια για τον Λεωνάρντο, λάθος ο Τζορτζόπουλος. Ο Αραούχο που κόβει. Ο Μαϊστόροβιτς, το λάθος που γίνεται και μεγάλη ευκαιρία με τον Μπούγκα που ξεφεύγει. Είναι πολύ πλάγια πάνω στη γραμμή. Καταπληκτικό γκολ. Ένα γκολ όνειρο. Είδατε από ποια γωνία, δύσκολη, κλειστή, κατάφερε να περάσει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα για τους φιλοξενούμενους για να γίνει το 1-0. Μπλάνκο θέλει να κάνει το κοντρόλ, να μπει στην περιοχή. Είναι πέναλτι, λέει ο Κουκουλάκης, αφού μετά την πρώτη κόντρα φαίνεται ο Αυστριακός Οξπούρνικ να είναι η αιτία που γκρεμίστηκε στο χορτάρι ο Μπλάνκο. Η κόντρα πάντως η διπλή είναι καθαρή. Δηλαδή ο Μπλάνκο με το μυρό. Ο Οξπούρνικ διώχνει. Ο Μπλάνκο με το σώμα την προωθεί. Και υπάρχει μια επαφή του Οξπούρνικ με το σώμα του Μπλάνκο. Που θα τον νικήσει. Δοκάρει και μέσα δύσκολα. Ο τεράστιος, ο πανύψηλος Αυστριακός της Ξάνθης έπεσε στη σωστή γωνιά. Ο Μπλάνκο νωρίς φέρνει το μάτς στα ίσια. Ισοφαρίζει για την ΑΕΚ με αυτό το πέναλτι. Πάμε λοιπόν να δούμε το φάουλ για την ΑΕΚ. Πηγαίνει για μέσα ο Λεωνάρντο. Σημάδεψε εστία. Ο Σκόκο, συγγνώμη. Όλοι περίμεναν σέντρα, αλλά ο Σκόκο έκανε απευθείας εκτέλεση βλέποντας και τον Οξπούρνικ λίγο έξω. Σκόκο. Ο Αραούχο. Ο καφές που αφήνει. Ο Σκόκο πάλι ο καφές που παίρνει. Βγάζει πολύ έξυπνα την μπάλα πλάγια για τον Γεωργέα. Η σέντρα του με τα αριστερό. Ό,τι μπορεί κάνει ο Γεωργέας. Το καλύτερο δυνατό από εκεί. Δεν έχει αριστερό πόδαρος. Μην το ξεχνάμε. Τζιμπούρ. Αυτός κάνει όμως πολύ καλή σέντρα για να πετύχει το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ με τον Λεωνάρντο. Να παίρνει το προβάδισμα ακριβώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με σκόρερ το Λεωνάρντο που της δίνει την ευκαιρία να μπει μπροστά. Το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Λεωνάρντο στη σεζόν. Πάλι ο Αλσαϊφή, ο Ιορδανός θέλει να σεντράρει, το κάνει χαμηλά. Ελεύθερο σουτ που θέλει να βρει ο Πολωνός, ο Ζιέντσουκ και από την κόντρα. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Και η κόντρα τώρα για την ΑΕΚ με καλές προοπτικές αφού ο Μπλάνκο έχει και το Σκόκο και απέναντι δεξιά ανεβαίνουν δύο παίκτες. Ο Σκόκο θέλει να περάσει. Ο Χέρση που τσιμπάει την μπάλα για να βγάλει τον Αραούχο. Αυτό στον Μπλάνκο σε κενή εστία. Το γκολ για την ΑΕΚ. Ένας ευνηδιασμός που εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε και βγάζει και μια μάσκα που κρυάτηκε ο Μπλάνκο. Δεν αντικλειδώσει την κάρτα. Σκοράροντας για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι και φτάνοντας στα 6 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Μπλάνκο κάνει το 3-1. Για να δούμε όμως εδώ την επίθεση αυτή για τη Σκόντα. Το σουτ δυνατό. Συρτό διαγώνι από τον Μάριτς, έφυγε έξω.